2021 και 2022 αρχές. Είναι οι εποχές που τάσκια τη βοβέρα και τα πλάκουν η σκλαβιά. Εγώ τότε είχα την τύχη να κάνω σχεδόν τρεις φορές τη βδομάδα εκπομπές σε διάφορα κανάλια. Στο Προδόπη TV, στο Δέλτα Δράμα, στο Έψιλον Δράμα, σχεδόν καθημερινά. Τότε λοιπόν που ήταν όλα και φοβόταν όλοι και ο καναλάρχης μου έλεγε πρόσεχε τι λες, εγώ συμπτωματικά έβρισκα στοιχεία απόξω που δεν υπήρχαν εδώ, από τον Ραούλ, τον γιατρό, από τον Μπαγκτή, από τότε ακόμα. Και έκανα εκπομπές που αν τις βάλω... Από όλα τα καλά παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο τότε πώς δεν τον βάλαν φυλακή. Από τότε ήμουν ενάντια, έχοντας μόνο μία λογική και συλλογιστική. Όταν ο μέγιστος που πέθανε ευτυχώς, πέρυσι... Ευτυχώς δεν ήσουν ο μόνος, φίλε μου. Ο μέγιστος είπε, αυτός που ανακάλυψε το AIDS, είπε ότι αυτό το εμβόλιο, αυτό το mRNA, αυτό που έρχεται, έχει μέσα εκείνο και τ' άλλο, δεν είμαι γιατρός για να το πω παραστατικά. Και αυτή η ακίδα θα ενεργοποιήσει παθήσεις και ιώσεις του οργανισμού που ήταν εν υπνώση και ενδεχομένως σε βάθος πενταετίας οι περισσότεροι να φύγουν, τότε τρόμαξα, διότι το είπε ένας άνθρωπος. Δεν ήταν ο Βόβολης και ο Α και ο Β και ο Γ. Από εκεί και πέρα έκανα εκπομπές όχι με θράσος, όχι εφθαρσός, πουλάγα τρέλα στην ουσία κοινώς. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι και εγώ, μια και ρωτάνε οι ακροατές, και εγώ έχω πρόστιμο πάνω από 60 και δεν το πλήρωσα ακόμα, επίτηδες το κρατάω και θα είμαι κάθετα απέναντι, πεθαίνει κάθε μέρα κόσμος, το ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω ποιοι από εσάς εμβολιαστήκατε, όσοι εμβολιαστήκατε ενδεχομένως να έχετε τύχει και ο Θεός να σε γερούς, αλλά καταστρέψανε κοινωνίες και όχι μόνο τους Έλληνες, αυτό το αλιταριάτο του Πόη, του Μόη, του Bill Gates, του γίγαντα του Bill Gates, ο οποίος είπε τέλη 22 θα αποδομήσει, υπάρχουν τα βίντεο, ο COVID από τον πλανήτη και αποδήμησε, αλλά ό,τι κακό ήταν να κάνουν στην ανθρωπότητα την κάνανε, το λέω δημόσια, θα το λέω δημόσια, θα σκίζω τα ρούχα μου και θα φωνάζω, δεν έκανα και εγώ και η οικογένειά μου και όσες μπόρεσα να πείσω και αν δύο χρονιές πριν χρόνια έκανα τις γρήπες του χειμώνα, πλέον δεν κάνω ούτε αυτό, δεν τους εμπιστεύομαι, τους φοβάμαι, είναι επικίνδυνοι. Ό,τι κάναν το κάνανε στη μένα, υπήρχαν κάποιοι που το γνωρίζανε και γνωρίζανε επακριβώς τι θα γίνει. Όλη αυτή η κάστα των στοών και των μεγάλων στοών γνώριζαν τι θα γίνει και στη μένα και εσκεμένα φέραν τον πλανήτη εδώ που τον φέρανε. Μια κουκουβάγια από την Κίνα και ήρθε με βαλίτσα στο Μιλάνο και από το Μιλάνο ξέφυγε και πήγε βόλτα και καταστρέψανε κοινωνίες και οικονομίες. Αυτά έχω να πω εγώ. Και κανένας δεν πλήρωσε την ύφη. Αυτά έχω να πω εγώ.